down. Doors closed. Καλημέρα, γιατί κάνετε, πώς είσαστε? Η ώρα εδώ είναι 7 το πρωί. Τώρα δεν ξέρω, ίσως φταίει που είναι 2 ώρες πίσω και ξυπνάμε έτσι νωρίς, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά ξυπνάμε πάρα πολύ νωρίς, αλλά κοιμόμαστε και νωρίς. Είναι η αλήθεια, εγώ χθες κοιμήθηκα 10:30, νομίζω 10:30 κοιμήθηκα, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, όπως βλέπετε έξω είναι νύχτα ακόμα. Σκοτάδι, δεν βλέπεις τίποτα. Και κατέβηκαμε έτσι νωρίς να φάμε, να ράξουμε, να είμαστε ξεκούραστοι, να το πάμε αργά-αργά σήμερα το θέμα, για να μην έχω τα χθεσινά. Περπατάω σχετικά καλά. Έβαλα κρέμα και στα δυο μου τα πόδια και νιώθω ήδη πάρα πολύ καλύτερα. Και θα πάμε, έχουμε να πάμε 11:15 σε ένα μουσείο τρόμου, κάπως έτσι είναι. Τώρα δεν θυμάμαι πώς το λένε ακριβώς, θα σας γράφω ότι δεν θυμάμαι. Και μετά από αυτό έχουμε να δούμε ένα-δύο πράγματα ακόμα. Αν καταφέρουμε και είμαι okay να τα δούμε σήμερα, ίσως χρειαστεί να πάρουμε και ένα ταξί σήμερα. Ήθελα να πάρουμε και ένα ταξί, να δούμε έτσι την εμπειρία του ταξί. Ίσως χρειαστεί να πάρουμε έτσι για να μετακινηθούμε. Για να μην ταλαιπωρούμε στα μετρό. Αν και τα μετρό εδώ βρίσκεις εύκολα μετρό, δεν είναι, έχει πάρα πολλές γραμμές. Αλλά γενικότερα είναι πάρα πολύ ωραία εδώ, είναι πολύ ωραίο το Λονδίνο. Δεν το περίμενα ότι θα μου αρέσει τόσο, γιατί δεν το είχα ποτέ σαν μια επιλογή ταξιδιού. Δηλαδή αν δεν τύχαινε η δουλειά του Κανάκη δεν θα ερχόμουν εδώ κι εγώ. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και το είχα συνομπάρει το Λονδίνο, ξέρετε γιατί? Γιατί με ένα πολύ δικό μου άνθρωπο που έχουμε σχετικά το ίδιο γούστο, μου είχε πει ότι το Λονδίνο δεν του άρεσε και φαντάστηκα ότι δεν θα αρέσει ούτε σε μένα το Λονδίνο. Γιατί έχουμε έτσι κοινά γούστα, αλλά όχι, είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν πετύχαμε έτσι και την περίοδο των Χριστουγέννων και είναι τόσο όμορφα ή που είναι. Δεν είναι τα πάντα στολισμένα, είναι κάποιοι συγκεκριμένοι δρόμοι στολισμένα, ωραίοι. Γενικότερα δεν έχω δει τρελούς στολισμούς. Περίμενα περισσότερο στολισμό ότι θα δω, αλλά όχι. Δεν ξέρω, στο ξενοδοχείο δεν έχουν στολίσει. Τίποτα. Τίποτα, όχι, δεν βλέπω κάτι. Τώρα το παρατηρώ αυτό. Τέλος πάντων. Και αυτά, τέλος πάντων, έχουμε ακόμα και τη σημερινή μέρα γεμάτη και αύριο είναι η μέρα γεμάτη. Οπότε έχουμε ακόμα να δούμε για να σας δείξω πράγματα και να δούμε και εμείς. Αλλά τώρα έχω φτάσει από χθες το βράδυ, έχω μπει στη διαδικασία του θέλω να γυρίσω για τον Αλέξανδρο, μου λείπει ο Αλέξανδρος. Μου λείπει πάρα πολύ, γιατί είναι η πρώτη φορά που φεύγουμε έτσι από τον Αλέξανδρο. Βασικά είναι η πρώτη φορά που κοιμόμαστε μακριά από τον Αλέξανδρο. 3 χρόνια τώρα κοιμόμασταν μαζί όλα τα βράδια. Από τη μέρα που είχε έρθει ο Αλέξανδρος στις ζωές μας και τώρα μου φαίνεται περίεργο, αλλά οκ. Okay. Αυτά, σας αφήνω να φάμε πρωινό. Άμα μας τα λέω εγώ, δεν μ' ακούει ότι είναι από εκεί. Άλλη μία μέρα που το Λονδίνο είναι κρύο. Και εγώ έχω χάσει το σκουφάκι μου, δηλαδή ήρθε εδώ, πήρα σκουφάκι και το έχασα. Oh, wow, κοιτάξτε. Σήμερα δεν είναι το θέμα του κρύου, σήμερα είναι το θέμα του ότι φυσάει και είναι χειρότερα τα πράγματα αν φυσάει, από το απλά να έχει κρύο. Τέλος πάντων, λοιπόν, φύγαμε να πάμε εκεί σε αυτό το τρομακτικό το αξιοθέατο. Καλύτερα να μην ανέβουμε σκαλιά. Πρέπει να ανέβουμε σκαλιά. Και το πόδι μου είναι σε καλύτερη κατάσταση από χθες, αλλά δεν είναι καλά γενικότερα. Οπότε θα το πάμε σήμερα λίγο πιο χαλαρά. Ελπίζω. Δεν ξέρω. Οι αμυγδαλιές εδώ είναι ανθισμένες πάντως, να ξέρετε. Δεκέμβρη μήνα. Και είναι ανθισμένες. Φτάσαμε, εδώ είναι να μπούμε, στο The London Dungeon, πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ και να περπατήσω, αν χρειαστεί να τρέξω, δεν θα τρέξω, θα με φάνε, λάχανο. Γράφει ότι απαγορεύονται οι φωτογραφίες, απαγορεύονται τα βίντεο, απαγορεύεται να κουμπάς, αναπνέεις μόνο. Κρίμα, και ήθελα να σας τραβήξω να το δείτε. Αλλά δεν πειράζει, θα σας πω βγαίνοντας αν αξίζει να έρθετε εδώ να το δείτε και αυτό. Για τη στιγμή έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο.
μόλις βγήκαμε. Η δική μου γνώμη είναι χάσιμο χρόνο, μην έρθετε. Δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν τρόμαξα λεπτό. Εγώ που τρομάζω πάρα πολύ, το κραγιόν μου σε τη φάση είναι, εντάξει. Εγώ που τρομάζω γενικότερα πάρα πολύ, δεν τρόμαξα λεπτό. Δεν είναι καθόλου τρομακτικό. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε. Το μόνο καλό που είχε εσωτερικά είναι ότι είχε κάποια μέρη να μπορείς να κάθεσαι. Οπότε ξεκούρασα και το πόδι μου και μπορούσα να συνεχίσω και να το βγάλω όλο. Γενικότερα δεν μου άρεσε καθόλου εμένα. Δεν ξέρω. Παιδιά, ούτε ο Κανάκης ενθουσιάστηκε, αλλά γενικότερα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι πιο πολύ τρόμαξα που είχα πάει με τη φίλη μου τη Μαρία κάτω στο κέντρο της Αθήνας, εκεί πέρα που είναι το Athens Horror κάτι. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε. Εκεί είχα τρομάξει, πραγματικά είχα τρομάξει εδώ. Δεν γινόταν να μην έρθουμε εδώ για ένα πλάνο έστω. Νομίζω επιβάλλεται. Θα με βγάλεις και φωτογραφία. Μαναρέ, βλέπω παίρνουν τα πότα μόνοι τους και δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, έχουμε έρθει και έχουμε καθίσει σε μία pub. Βρήκαμε και θέση δίπλα του παράθυρες και χαζεύουμε απ' έξω, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ακόμα που λειτουργεί και πρέπει να πάμε να ρωτήσουμε μάλλον. Γιατί μάλλον τα παραγγείλεις μόνος σου, βλέπω ότι περιμένουν εκεί πέρα με τα μενού στο χέρι, δίπλα από το bar. Τι έχω εδώ στη μύτη μου, είναι από το φως μάλλον. Εσύ τι λες, πρέπει να πάμε. Α, θα ρωτήσουμε εδώ το παλικάρι. Ο Κανάκης πήρε να δοκιμάσει fish and chips. Εγώ πήρα μια σαλατούλα εδώ πέρα και ένα μπεργκεράκι. Για ακόμα μια φορά. Γιατί ήθελα chicken wings και είχαν τελειώσει. Οπότε θα ξαναφώ πάλι μπεργκερ, δεν πειράζει. Φαίνεται πάντως πεντανόστιμο. Λοιπόν, μόλις ζήσαμε την εμπειρία του κόκκινου λεωφορείου, μπήκαμε για δύο στάσεις, γιατί είδα στο Instagram ότι πριν λίγες ημέρες άνοιξε ένα κατάστημα γιζού εδώ, για 18 μέρες μόνο. Οπότε, επειδή θέλω ένα προϊόν να πάρω... Τι γίνεται εδώ, γιατί πάνω λίγο απέναντι ξαφνικά. Επειδή θέλω ένα προϊόν, είπα να έρθω να το πάρω από εδώ, αν το βρω, γιατί είδα ότι γινόταν χαμός αυτές τις ημέρες, γιατί είναι για λίγο μόνο. Και είναι τόσο επικίνδυνο το λεωφορείο, κοντέψαμε να σκοτωθούμε. Πάνε πάρα πολύ γρήγορα. Κρατιόμουν πραγματικά. Να σώσω τη ζωή μου. Γίνονταν χαμός εκεί μέσα. Πραγματικά πολύ γρήγορα. Έστριβε απότομα. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να ξαναπάρουμε λεωφορείο. Έτσι να μας κάνει καμιά βόλτα εδώ στην πόλη. Γιατί ήταν πολύ όμορφα. Στο μετρό δεν βλέπεις τίποτα. Με το λεωφορείο είναι wow. Σε 18 μέρες θα κλείσει αυτό. Wow, ναι, κοιτάξτε. Τι ωραίο που είναι. Wow! Πάω να δω αν θα βρω αυτό που θέλω τώρα. Και δεν έχει ο κόσμο, φοβόμουν ότι θα γίνεται χαμός. Αλλά... Hi! Αχ, τι χαρά είναι αυτή! Wow! Είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάρω το lip oil, το οποίο και εύχομαι και ελπίζω να το βρω.
Γιατί λαδάκια έχω και το travel size. Τα 20 ml έχω και ένα κλειστό των 50, οπότε δεν χρειάζεται να πάρω. Θέλω σίγουρα να δοκιμάσω το lip oil. Ευτυχώς βρήκα. Τι θέλει να σχολιάσει. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Καθίστε να σας δείξω όσο πιο πολύ μπορώ. Δείτε εδώ τα κουτάκια με τα σετάκια. Τι ωραία είναι. Τα πουλοβεράκια που φοράνε τα κορίτσια. Τα οποία από ό,τι βλέπω και πολλούνται. Να τα. Και το εργαλείο που σας έχω δείξει. Που με αυτό κάνω τις μπούκλες. Και είναι αυτό που έχω πάρει μαζί τώρα στις διακοπές. Τι ωραία! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Γιατί πάω να το φαγεί. Δεν ξέρω. Απ' τη χαρά που πάω που να είναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε έρθει στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Είναι εντυπωσιακό. Τότε εδώ είναι που παντρεύτηκε η Άννα τον Κάρολο. Πετυχημένος γάμος αυτός. Α, παιδιά, είναι πανέμορφα. Τώρα πάμε να δούμε, μάλλον μπορείς να μπεις μέσα και να ανέβεις πάνω. Γιατί είδαμε κόσμο πάνω. Θα το δούμε τώρα, δεν ξέρουμε. Δείτε πόσο όμορφα είναι. Wow, είναι πολύ εντυπωσιακά. Πάρα πολύ όμορφα και έχουν πέσει και τα φύλλα τώρα. Πάμε εδώ ως την είσοδο. Να δούμε αν μπορούμε να μπούμε. Wow. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω πόσο όμορφα είναι. Είναι πανέμορφα. Δείτε εδώ. Wow. Έχω πάθει ένα σοκ τώρα. Άνοιξα την κάμερα να σας μιλήσω και είμαι ώρα με το στόμα ανοιχτό, γιατί μόλις είδατε σε μια διαφήμιση ότι μάλλον έχει crispy cream. Crispy cream τα λένε νομίζω, τα donuts. Αυτά που έχουμε φάει στην Αμερική, που μας είχε πάει η φίλη μου η Μπες και είχα πάθει σοκ. Ήταν από τα πιο ωραία donuts που έχω φάει. Θα ψάξω τώρα να το δω, μήπως πάρω αύριο να φάμε. Έχουμε επιστρέψει στο δωμάτιο μαζί με προμήθειες. Η πρώτη προμήθεια, κρεμούλα για το πόδι. Πήρα την μπλε σήμερα να δοκιμάσω μήπως αυτή είναι καλύτερη. Αν και με βοήθησε πάρα πολύ αυτή που μου έδωσε η κοπέλα χθες. Σήμερα μου πρότεινε η κοπέλα να πάρω αυτή. Με Maltesers. Και με αγαπημένο Kinder Bueno. Που θεωρώ ότι το Kinder Bueno είναι το πιο. Το Kinder Bueno και τα Ferrero Rocher. Νομίζω πως είναι τα πιο ωραία σοκολατάκια. Τα πιο ωραία γλυκίσματα που υπάρχουν στον κόσμο. Για μένα αυτά είναι. Μου άρεσε πάρα πολύ και η KitKat ένα διάστημα, αλλά νομίζω ότι την έχουν χαλάσει πάρα πολύ την KitKat. Πάρα πολύ. Δεν είναι πλέον τόσο ωραίο όσο ήταν. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ όμορφη μέρα μας σήμερα. Ήταν πιο ξεκούραστη γιατί καθίσαμε και για ένα καφεδάκι σε μια καφετέρια, σε ένα μπιστρό, κάπως έτσι λίγο περίεργο ήταν. Καθίσαμε και στην pub αυτή που σας έδειξα πλάνα από εκεί, από την καφετέρια. Νομίζω δεν έχω τραβήξει κάτι. Νομίζω όχι. Καθίσαμε και εκεί, φάγαμε πολύ ωραίο μπέργκερ, πάρα πολύ ωραίο μπέργκερ και μου άρεσε γιατί οι τηγανιτές πατάτες που μου είχαν φέρει δεν μου φέρανε κέτσαπ μαζί, μου φέρανε... Πω δεν θυμάμαι πως τη λένε τώρα αυτή την άλλη την κόκκινη. Barbecue sauce, το θυμήθηκα και μου άρεσε πάρα πολύ να βουτάω τις πατάτες τηγανιτές στην barbecue sauce. Θα το δοκιμάσω και στην Αθήνα αυτό. Γιατί όσο καιρό ήμουν, είμαι φαν της κέτσαπ εγώ γενικότερα. Και ήταν υπέροχα, υπέροχα στον Άγιο Παύλο, παιδιά. Ήταν ο καθεδρικός αυτός ναός, είναι ο καλύτερος που έχω δει. Έχουμε επισκεφθεί και κάποιους και στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη, αλλά αυτό ήταν απίστευτο που είδαμε. Και επίσης πετύχαμε μέσα και χοροδία. Την ώρα που πήγαμε είχε και χοροδία και ήταν ανατριχιαστικό. Δεν μας αφήσανε να τραβήξουμε κανένα πλάνο. Ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Φανταστείτε, έβγαλα το κινητό σε κάποια φάση λίγο να δω την ώρα και μου φωνάξανε. Επειδή απλά κοίταξε την ώρα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί είναι τόσο αυστηρά, ούτε την ώρα δεν μπορείς να δεις. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Και ήταν όμως υπέροχα, πάρα πολύ όμορφα να πάτε. Και μετά πήραμε ένα λεωφορείο, το οποίο μας έφερε ακριβώς έξω από το ξενοδοχείο. Και ανακαλύψαμε ότι το να κινήσει με λεωφορεία είναι πάρα πολύ εύκολο εδώ πέρα. Πανεύκολο. Περνάνε στην ώρα τους, περνάνε πάρα πολλά, δεν περιμένεις 100 ώρες. Εντάξει, μπορεί να μπλέχει ελάχιστα στην κίνηση, αλλά είναι ελάχιστο. Αυτά. Και αύριο είναι η τελευταία μας μέρα που έχουμε να κάνουμε ακόμα ένα πράγμα το οποίο έχουμε στο πρόγραμμα που είχαμε βάλει βασικά στη λίστα μας πριν έρθουμε εδώ. Για τα αξιοθέατα που θέλουμε να δούμε. Είναι άλλο ένα το οποίο μας έχει μείνει από αυτά που εμείς έχουμε επιλέξει τέλος πάντων.
Και θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα ξανατύχει και θα ξαναέρθουμε στο Λονδίνο. Γιατί θέλω να ζήσω την εμπειρία του Λονδίνου λίγο διαφορετικά. Χωρίς να θέλω να πάω να δω, γιατί όταν πηγαίνω σε μια ξένη χώρα θέλω πρώτα να πάω να δω τα αξιοθέατα. Πρέπει κιόλας να πάρουμε αύριο, να ξεχάσαμε σήμερα να το κάνουμε, να πάρω αύριο το πρωί τηλέφωνο στο μουσείο να δω αν οι Καριάτιδες είναι ανοιχτά, ανοιχτό εκεί τέλος πάντων το σημείο που τις έχουν και μπορούμε να τις δούμε, γιατί στενοχωρήθηκα πάρα πολύ που φύγαμε και δεν είδαμε τις Καριάτιδες. Και θα πάρω αύριο να ρωτήσω να δω, μήπως πεταχτούμε λίγο να δούμε μόνο αυτό, γιατί το υπόλοιπο μουσείο το γυρίσαμε, οπότε ας δω αν είναι ανοιχτά οι Καριάτιδες, να επισκεφτούμε μόνο τις Καριάτιδες. Και δεν έχει εισιτήριο να πληρώσεις. Νομίζω στην Πινακοθήκη και στο Βρετανικό Μουσείο τουλάχιστον που πήγαμε εμείς δεν έχει εισιτήριο να πληρώσεις. Και αυτά σας χαιρετώ. Σας αφήνω να απολαύσω τα σοκολατάκια μου εδώ, τις σοκολατίτσες μου. Και αύριο θα τα πούμε στην ημέρα της επιστροφής προς την Αθήνα. Τον Αλέξανδρο θα το δούμε μεθαύριο, όχι αύριο. Γιατί θα κοιμάται την ώρα που θα φτάσουμε εμείς 5 ώρες το ξημέρωμα, ο Αλέξανδρος θα κοιμάται, οπότε θα τον δούμε την Κυριακή. Και έχω πάρα πολύ άγχος, μιλάμε στο τηλέφωνο, κάνουμε και βιντεοκλήσεις, του έχουμε πάρει και κάποια δώρα από εδώ και θέλω να δω έτσι αν θα καταλάβει. Αλλά χθες που του μιλούσα στο τηλέφωνο και του έλεγα πού είναι ο μπαμπάς και η μαμά, μου λέγε Λονδίνο. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Νομίζω πως το επόμενο ταξίδι που θα καταφέρουμε ίσως να κάνουμε θα είναι και εκείνος πιο μεγάλος και ίσως να μπορούμε να τον έχουμε και μαζί μας. Τώρα ήρθαν και τα πράγματα έτσι που δεν μπορούσαμε έτσι κι αλλιώς να τον πάρουμε μαζί και να είχαμε κλείσει κάποια εισιτήρια. Τέλος πάντων αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και τα λέμε πάλι αύριο. Σας.